να τον βοηθήσουν έτσι να ρυθμίσει τα θέματά του. Πάμε τώρα να επισκευάσουμε τους γυαλοκαθαριστήρες μας. Βασίλη, car expert εδώ. Έχεις βάλει μπουγάδα. Αυτοκινητιστική. Μπουγάδα. Αυτός, για όσους δεν ξέρουν, είναι ένας γυαλοκαθαριστήρας. Σωστά, σωστά. Τον έχουμε βγάλει από το αυτοκίνητο. Ναι. Έτσι. Τι θέλουμε για να επισκευάσουμε έναν γυαλοκαθαριστήρα. Γυαλοκαθαριστήρα. Πάμε. Λεκάνη. Ναι. Αυτό για τα... Λογικό μου φαίνεται ναι. Μέχρι τώρα, ναι. Για τα πιάτα, νεράκι, σαπούνι. Ό,τι να είναι σαπούνι, πράσινο. Εντάξει, αυτό που χρησιμοποιούμε για τα πιάτα. Α. Εδώ να σημειώσουμε κάτι. Εμείς το κάνουμε τώρα για λόγους. Δεν μπορούμε να φέρουμε αυτοκίνητο εδώ μέσα. Δεν χρειάζεται καν να βγάλετε τους αλλοκαθαριστές. Μπορείτε να κάνετε ό,τι δείτε εδώ πέρα να το κάνετε επί τόπου. Τι θα κάνουμε τώρα. Θέλουμε να επισκευάσουμε τους αλλοκαθαριστές γιατί βρέχει. Ναι. Και γενικότερα θα το έχουν διαπιστώσει πολλοί ότι δεν καθαρίζει το παμπρίζ καλά. Σωστά. Και αυτό ενοχλεί φυσικά στην οδήγηση και είναι και επικίνδυνο. Πολύ σημαντικό. Βγάζουμε τον υλοκαθαριστήρα, το καλύτερο είναι να κάνουμε αυτό και ελέγχουμε. Εδώ, κράτησε τον υλοκαθαριστήρα. Αν είναι καλός. Δηλαδή, αν έχει κοψίματα, αν έχει. Ναι. Αν έχει ξεραθεί. Για έλεξε. Καλότσικος μου φαίνεται. Καλώς φαίνεται. Τώρα, τι γίνεται με υλοκαθαριστήρες. Πιάνω και κάθε μέρα στο χέρι μου για υλοκαθαριστήρα, αλλά καλώς το καταλαβαίνεις. Έτσι, είναι μαλακό αυτό το πλαστικό. Πρέπει να είναι μαλακό, να μην είναι ξερό. Γιατί άμα έχουμε αφήσει το αυτοκίνητό μας στον ήλιο και πάρα πολύ καιρό, να ξέρεις ότι ξεραίνονται. Ναι, γι' αυτό... έχω δει, ας πούμε, που μπαίνει, ας πούμε, μια βρωμιά εδώ μέσα και μετά κάνει ένα βαθούλωμα γυαλοκαθαριστήρας και ακριβώς αυτό το σημείο, έτσι πως είναι το τζάμι και καθαρίζει, σοφήνει μια γραμμή. Στην ουσία αυτό πάμε να επισκευάσουμε. Ωραία. Επισκευάσουμε σε εισαγωγικά. Γιατί από την ατμοσφαιρική ρήπανση, από τη γύρη που πέφτουν τα δέντρα, κάθεται πάνω σε γυαλοκαθαριστήρα, άρα στην ουσία δεν καθαρίζει καλά. Τι κάνουμε, να βάλουμε το νερό. Ωραία. Ξεκινάμε. Το βάζω μέσα το νερό. Ρίξε νεράκι. Όπα. Σαπούνι. Έκαζε νεράκι. Έχει λίγο σαπουνάκι. Εδώ. Όμορφα. Πολύ. Όχι, εντάξει. Για να κάνουμε ίσα να κάνουμε τη σαπουνάδα. Ανακατεύουμε. Ωραία τα λες εσύ. Για κάνε και εσύ έτσι, τίποτα. Να το κάνουμε λίγο. Εδώ για να δείξουμε. Τι κάνουμε, τώρα σαπουνάδα στην ουσία κάνουμε. Ναι. Πώς κάνουμε τα πιάτα στο σπίτι, καθαρίζουμε. Ναι. Κάνουμε πλένεις πιάτα στο σπίτι. Όχι, αλλά υποθέτω. Και πάμε τώρα δεν έχει πλύνει ποτέ πιάτα. Έχει τύχει. Όταν ήμουν φοιτητής, έπλυνα και εγώ αναγκαστικά. Τώρα πιάτα. Τίποτα. Εντάξει, σπάνια. Τώρα πλένεις το γυαλοκαθαριστήρα. Τώρα πλένουμε τους γυαλοκαθαριστήρες. Οι άντρες ασχολούμαστε λίγο με την μπουγάδα του αυτοκινήτου. Και τώρα τι κάνουμε. Ναι. Τι προτείνω εγώ. Εδώ τώρα βλέπουμε έχουμε κάνει σαπουνάδα. Να το ξεκινήσουμε αρχικά με την σκληρή επιφάνεια. Για να βγάλουμε τα χοντρά. Να το δείξουμε λίγο. Πώς τη λένε τη γυναίκα σου. Ηρώ. Ηρώ. Ναι. Ηρώ τον βλέπεις τι ωραία που καθαρίζει το γυαλοκαθαριστήρα. Ναι. Για βάλτε να καθαρίσει κανένα πιάτο στο σπίτι. Με βάζει και καθαρίζει το αυτοκίνητα. Και το δικό της. Και το δικό της. Εντάξει. Και μετά από δικαιολογημένος τη σκληρή επιφάνεια κάνουμε με τη μαλακή. Στην ουσία σαπουνίζουμε τον γυαλοκαθαριστήρα. Για να φύγουν οι σκληρές βρωμιές. Ναι. Δηλαδή οι γύροι. Όλα αυτά τα οποία δεν μπορούμε να τα βγάλουμε το χέρι ή μόνο με το αυτό νερό. Αυτό το πλαστικό που μας έδειξες πριν έχει σκληρή, είναι σκληρό από αυτό που έλεγες. Αν ξεραθεί, εκεί αλλάζουμε τον αλλοκαθαριστήρα. Τέλος. Εκεί, ναι. Εδώ λέμε τώρα στην περίπτωση αυτό κάνουμε. Δεν βάλω τίποτα μαλακτικό, τίποτα να μαλακώσει. Όχι, δεν έχει τέτοιο. Δεν έχει τέτοιο. Εδώ στην ουσία, αν επισκευάζει το αλλοκαθαριστήρα, τον επισκευάζουμε. Αν όχι, προχωρούμε σε αντικατάσταση που στην ουσία κοστίζει 2, 3, 4, 5, 10 ευρώ ανάλογα. Κάθε πότε πρέπει να το κάνουμε. Ρίξε ένα ρεκ τώρα. Κάθε πότε πρέπει να κάνουμε αυτό. Συνήθως τώρα, αυτή είναι η καλύτερη περίοδος για να το κάνουμε. Ναι. Γιατί τώρα αρχίζουν οι βροχές. Γιατί πέρασαν οι ζέστες. Θα το σκουπίσουμε για λιγάκι. Πέρασαν οι ζέστες, αρχίζουν οι βροχές. Οπότε είναι η καλύτερη περίοδος. Γι' αυτό λέμε, δεν ξέρω αν έχεις ακούσει, αν έχετε ακούσει φίλες και φίλοι. Τι λένε, ότι δεν αλλάζουμε τους αλλοκαθαριστήρες το καλοκαίρι. Δεν βρέχει, άρα δεν τους χρησιμοποιήσουμε. Και τώρα, άμα πιάσεις, δηλαδή έπρεπε να έχουμε. Θα καταλάβεις ότι εδώ το πλαστικό του έχει μαλακώσει πάρα πολύ και έχει γίνει ομοιόμορφο. Ναι, καταρχάς έχει αυτό του πλαστικού που νιώθεις τώρα ότι θα πιάσει το τζάμι και θα το καθαρίσει. Είναι πολύ απλό, πάρα πολύ χρηστικό αυτό που κάναμε. Και εγώ το προτείνω σε όλους. Δηλαδή, αν πάμε, ας πούμε, το αυτοκίνητό μας τώρα σε ένα. Εκεί που μπαίνεις μέσα και πλένεται το αυτοκίνητο, όπως το λένε. Σε ένα πλυντήριο αυτοκίνητο. Σε ένα πλυντήριο αυτοκίνητο, ακριβώς αυτό. Δεν γίνεται το ίδιο. Κοίταξε, θα καθαρίσει, αλλά φαντάσου ότι έτσι όπως είναι το τζάμι και κάθεται ο υλοκαθαριστήρας, δεν μπορεί να πέσει με πολύ μεγάλη πίεση και να καθαρίσει αυτήν εδώ την πλευρά. Οπότε δεν μας ενδιαφέρει αυτή η πλευρά η οποία εφάπτεται με το τζάμι. Ωραία. Γιατί ένα μικρό, μία μικρή βρωμίτσα, αν μπορώ να το πω, αν καθίσει εδώ, θα μας κάνει ζημιά και δεν τα βλέπουμε.
Σωστά. Λοιπόν, και αυτό πολλές φορές υποτιμάμε το συγκεκριμένο, αλλά είναι πολύ σημαντικό να έχουμε σωστή ορατότητα και καθαρό φαμπρίσι. Και αν χρειάζεται να τους αλλάξουμε, το κόστος είναι πολύ μικρό, 2-3 ευρώ. Mm-hmm. Υπάρχουν ολοκαθαριστές που βγάζεις μόνο το πλαστικό, το αλλάζεις με 2 ευρώ και τελείωσες. Βασίλη, ευχαριστούμε πολύ. Κλείναμε και σήμερα το αυτοκίνητο. Λοιπόν, ιερό, κατάλαβες τώρα. Α, μην βάζεις λόγια. Να σας θυμίζουμε και λίγο τα τηλέφωνα.